Ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά. Το μήνυμά μας είναι να μένουμε δυνατοί, ακόμη και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Μπορεί να είμαστε σεισμόπληκτοι, αλλά ήρθαμε να παρελάσουμε αυτό. Από δύσκολες συνθήκες φέτος, με τους σεισμούς και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, πρέπει να παρελάσουμε, να τιμήσουμε το όχι, ναι. Έχει είναι κάτι, ας πούμε, ένα ίχνος όπου ανάκαμψη στο αρκαλοχώριο. Έχουν περάσει 2 χρόνια από την τελευταία φορά που κάναμε παρέλαση. Πώς νιώθεις? Χαρούμενη, ενθουσιασμένη. Δύσκολα, αλλά αυτή η μέρα όμως θα μας δώσει μια θετική αύρα να συνεχίσουμε, ότι η ζωή μας συνεχίζεται. Πρέπει να προσπαθήσουμε πιο πολύ για τα παιδιά μας και μετά για όλους εμάς. Ευχαριστώ και το πρότυπα για την προσπάθεια των παιδιών. Η παρέα της αντίξης συνθήκης είναι εδώ σήμερα και παρελάβουμε την προσπάθεια. Νομίζω ότι η ζωή συνεχίζεται. Και εμείς πρέπει να συνεχίζουμε πραγματικά το ρυθμό μας. Σήμερα είναι μια εθνική γιορτή, γιορτάζουμε την εθνική γιορτή. Γιορτάζουμε όπως όλος ο κόσμος, σαν να μην συνέβη τίποτα, και αυτό είναι θέμα ψυχολογίας για τα παιδιά, για να μην τους δώσουμε, όπως θα λέγαμε, τη χαριστική βολή. Τα παιδιά είναι μικρά, θέλουν τη δικιά μας στήριξη, θέλουν τη δικιά μας βοήθεια και εμείς πραγματικά προσπαθούμε να τους τη δώσουμε και να τους τη δείξουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Θα ξεπεράσουμε αυτή την δυσκολία του 2021 με τον σεισμό και θα είναι η έναρξη για τη δημιουργία μιας νέας πόλης, ενός νέου αρκαλοχωρίου, μιας πόλης που θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα, όπου όπως επιβάλλεται και με την κατασκευή του αεροδρομίου. Το αρκαλοχώρι θα μείνει λοιπόν ζωντανό. Είναι ζωντανό, ορίστε. Και θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική. Χρόνια πολλά σε όλους.